Περασπίσεώς του τον ποινικολόγο κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο, αρνείται την εκπροθέσεως ενοχή του, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν σε άμυνα. Πρωτοδίκως είχαν αναγνωριστεί στον Μελίστα δύο σοβαρά ελαφρυντικά που συνετέλεσαν στη μείωση της ποινής του σε φυλάκιση 2,5 ετών. Από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκονταν στην δικαστική αίθουσα οι γονείς του θύματος μαζί με τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής, πρώην υπουργούς κυρίους Νίκο Κωνσταντόπουλο και Φώτη Κουβέλη. Κατά την πρωινή διαδικασία εξετάστηκαν μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Περνάμε τώρα σε μερικές σημαντικές εξωτερικές ειδήσεις. Βράζει το Αζερμπαϊτζάν. Η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός Νικολάη Ρίσκοφ δήλωσε σήμερα ότι για να αποτραπεί ο εμφύλιος πόλεμος, η σύγκρουση στο Αζερμπαϊτζάν πρέπει να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικά μέσα. Το Κρεμλίνο στέλνει και άλλα στρατεύματα για να ενισχύσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας που έχουν χάσει τον έλεγχο στις ορισμένες πόλεις του Αζερμπαϊτζάν. Χιλιάδες ένοπλοι Αζέροι και Αρμένοι συγκεντρώνονται σε διάφορες περιοχές της Σοβιετικής Δημοκρατίας και πολλοί Αρμένοι απομακρύνθηκαν σήμερα με πλοίο από τον Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Η πρωτεύουσα της Αρμενίας, Ερεβάν, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και στον Μπακού έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δύο μέρες πάνω από 32 άνθρωποι, περισσότεροι Αρμένοι. Είναι η πιο αιματηρή εθνικιστική σύγκρουση μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων τα τελευταία δύο χρόνια για τη διεκδίκηση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και την απειλή του εμφυλίου πολέμου που αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν, μίλησε χθες και ο Κόλιν Πάουελ, ο πρόεδρος των Αμερικανών Επιτελαρχών. Τον βλέπουμε εδώ. Δεν ξέρω πόσες φορές τον έχουν ξεγράψει τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Σοβιετικός πρόεδρος είναι ένας ικανότατος πολιτικός, ένας άνθρωπος με ξεκάθαρες ιδέες που ξέρει καλά που οδηγεί τη χώρα του. Είναι λοιπόν πρόωρο να θεωρήσουμε ότι επίκειται απομάκρυνσή του, είπε ο Αμερικανός στρατηγός. Δεκάδες χιλιάδες Ανατολικογερμανοί επέδραμαν το απόγευμα στο αρχηγείο της μυστικής αστυνομίας στο Ανατολικό Βερολίνο, πετώντας τα έπιπλα έξω από τα παράθυρα και καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου. Εξάλλου, κατηγορίες για εσχάτη προδοσία θα αντιμετωπίσουν ο πρώην ηγέτης της Ανατολικής Γερμανίας, Έριχ Χόνεκα, και ο πρώην αρχηγός της μυστικής αστυνομίας, Έριχ Μίλκε. Ο Γενικός Εισαγγελέας Χάνς Γιούγκεν Ιόζεφ δήλωσε σήμερα στο Ανατολικό Βερολίνο ότι ετοιμάζεται το κατηγορητήριο. Μωρά παιδιά στρατολογούσε η Σεκουριτάτε για να τα φανατίσει και να υπηρετούν πιστά το καθεστώς Τσαουσέσκου. Έφτανε ακόμα και στο σημείο να καλλιεργεί την επιθετικότητα μεταξύ τους για να τα προετοιμάζει στο μελλοντικό τους ρόλο. Όλα τα παιδιά του οθωνοτροφείου κοντά στη Τιμισόαρα έχουν σημάδια από γρατζουνιές και δαγκωματιές, ακόμα και τα τρίχρονα μωρά. Το προσωπικό του ορφανοτροφείου ήταν μοιημένο και φρόντιζε να ανατρέφει τα παιδιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σεκουριτάτε. Η τροφή τους ήταν καλύτερη από ό,τι στα άλλα ορφανοτροφεία και τους έδειχναν καθημερινά φωτογραφίες του Τσαουσέσκου και της γυναίκας του Έλενας για να μάθουν να τους θεωρούν πατέρα και μητέρα τους. Περίπου 300 αγοράκια και κοριτσάκια έχουν υποστεί την ειδική αυτή εκπαίδευση στο ορφανοτροφείο της Τιμισόαρα. Και τώρα οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας με το Στέλιο Μαρκάκη. Στέλιο. Καλησπέρα σας. Έγινε σήμερα το μεσημέρι η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας ομάδας ανδρών εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με το Βέλγιο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από την προπόνηση απουσίασε μόνο ο τραυματίας Θωμάς Δελιγιάννης του Ηρακλή. Απόνηταν και ο γιώτος Τσαλουχίδης που στρατεύτηκε σήμερα, αλλά την Τετάρτη θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή Αντώνη Γεωργιάδη. Ένα τηλεφώνημα φάρσα για την τοποθέτηση βόμβα στα γραφεία του ΟΠΑΠ καθυστέρησε σήμερα για πολλωστή φορά τη διαλογή των δελτίων προπό. Βόμβα δεν υπήρχε όμως ούτε στα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων και έτσι λιγοστά είναι τα κέρδη που θα μοιραστούν οι νικητές. Αναλυτικά βρέθηκαν 2.644 στήλες με 13 επιτυχίες που κερδίζουν από 101.620 δραχμές. 45.858 στήλες με 12 επιτυχίες που κερδίζουν από 4.830 δραχμές και 356.454 στήλες με 11 επιτυχίες που κερδίζουν από 505 δραχμές. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενέκρινε σήμερα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ σε 420 εκατομμύρια δραχμές. Από τη συνέλευση απήχαν ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός και ο μέτοχος κ. Νίκος Ευθυμίου. Προσωπική της υπόθεση έχει κάνει η Κέρι Σάξμπι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα βάδι. Η Αυστραλέζα αθλήτρια με το 20-17 που πέτυχε χθες στο Σίδνεϊ βελτίωσε τη δική της προηγούμενη επίδοση που ήταν 20-32 από τις 19 Μαρτίου του 1989. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ αύριο στο Αλεξάνδριο την Παρτιζάν Βελιγραδίου για το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης στο μπάσκετ. Αύριο επίσης, 7 το απόγευμα, η αντρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει στο κλειστό της λεωφόρου την Οτομόμπιλις του Λένιγκραντ για το κύπελο Συνομοσπονδίας. Η θύρα 4α του γηπέδου της Τούμπας θα παραμείνει κλειστή στον αγώνα της Κυριακής μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.
Οι αρμόδιες αρχές με τη συγκατάθεση της ΠΑΕΠΑΟΚ δεν δίνουν άδεια χρήσης πριν την επισκευή των κερκίδων. Ο Αμερικανός δάσκαλος Πολ Πίλκινγκτον κατέκτησε το μαραθώνιο δρόμο Χιούστον-Τενέκο, κερδίζοντας συγχρόνως και 4,5 εκατομμύρια δραχμές για την νίκη του. Στον ίδιο μαραθώνιο, στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Αμερικανίδα Μαρία Τρουχίλο, που πήρε για την νίκη της περίπου 5 εκατομμύρια 600.000 δραχμές. Ο Πίλκινγκτον τερμάτισε σε 2 ώρες 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, ενώ η Τρουχίλο κάλυψε την απόσταση σε 2 ώρες 32 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο είπαμε ότι το γήπεδο του Εγάλεου παραμένει κλειστό για την ομώνυμη ποδοσφαιρική ομάδα. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το Εγάλεο προπονήθηκε κανονικά το Σάββατο, όπως και σήμερα, χωρίς να το παρεμποδίσει κανείς. Είναι χαρακτηριστικές οι ακόλουθες δηλώσεις του αντιδημάρχου Εγάλεο, κ. Δαβίδ Ότο. Ο Δήμος Εγάλεο δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ιστορική ομάδα μας, είπε ο κ. Ότο. Απόδειξε αυτό ότι μόλις ο προπονητής κ. Φράγκου ζήτησε το γήπεδο τηλεφωνικά για το Σάββατο και τη Δευτέρα, που δεν ήταν ημέρες προγραμματισμένες για προπόνηση, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μιστακόπουλος το παραχώρησε αμέσως. Έτσι απέδειξε για μία ακόμη φορά ποιος θέλει το καλό της ομάδας μας και ποιος όχι. Όσο για την πληροφόρηση του καναλιού σας, πιστεύω ότι παραπλανηθήκατε από κάποιους που διοχετεύουν τεχνιέντος και συστηματικά δίθεν πληροφορίες για λόγους αυτοπροβολής, κατέληξε ο κ. Ότο. Η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων Ήπων Ελλάδας βράβευσε χτες βράδυ τους Πολυνίκες του 1989. Ας δούμε τι είπε για τα προβλήματα του υποδρόμου ο πρόεδρος της Ένωσης Θανάσης Μαργαρίτης στο Δήμο Μπουλούκο. Πώς ήταν το 1989 για τις ελληνικές υποδρομίες? Το 1989 δεν ήταν το αναμενόμενο για τις ελληνικές υποδρομίες και, έχω να επισημάνω την αδιαφορία της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση. Το οξύτερο πρόβλημα για τις υποδρομίες είναι αυτή τη στιγμή η μεταφορά του υποδρόμου σε άλλο χώρο. Διότι ο υπόδρομος αυτός δημιουργήθηκε το 1926 για να εξυπηρετεί 200 άλογα και 1500 φιλίππους και αυτή τη στιγμή στον ήδη υπάρχον χώρο προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε 1500 άλογα και 6 με 7.000 άτομα σε κάθε υποδρομιακή συγκέντρωση. Η πολιτεία δεν στάθηκε στο πλευρό σας? Ποτέ. Αφού σήμερα, παρόλο ότι κύριοι υπουργοί είναι φίλοι μου και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίσαν, δεν μας τίμησαν με την παρουσία τους και είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω αυτό. Αλλά χρησιμοποιείται ο υπόδρομος για τις εκάστοτε κομματικές ανάγκες του κάθε κυβερνώντος κόμματος που είναι στην εξουσία, διότι ο χώρος αυτός εξυπηρετεί. Έχει δημιουργήσει 6.000 θέσεις εργασίας και ο προϋπολογισμός του κράτους παίρνει από τον υπόδρομο κάποια δισεκατομμύρια ετησίως. Ας κλείσουμε με τον καιρό. Αραιές συννεφιές αλλά και ήλιο με δόντια είχαμε σήμερα στην Ελλάδα. Ίδιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και αύριο και το κρύο θα γίνει ακόμα σουχτερότερο. Σχεδόν αιθρίος είναι και ο καιρός στην Ευρώπη. Όπως δείχνουν οι δορυφορικές φωτογραφίες, πυκνά σύννεφα καλύπτουν μόνο τα βόρεια τμήματα της Ηπείρου, ενώ αραιότερες νεφώσεις παρατηρούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. Αραιές νεφώσεις υπάρχουν στα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Πιο έντονα γίνονται τα καιρικά φαινόμενα στις νότιες ελληνικές περιοχές και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σχεδόν αιθρίος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη στην Ελλάδα, όπως προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές νεφώσεις μόνο για τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά μέχρι Μέτρη και στα ανατολικά Μέτρη και τοπικά στο Αιγαίο ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι στο Ιόνιο μέχρι ταραγμένη και στο Αιγαίο ταραγμένη και τοπικά κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια πυρηνά από 6 υπό το 0 μέχρι 10, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 2 υπό το 0 μέχρι 14 βαθμούς. Σχεδόν αίθριο καιρό θα έχουμε και στην Αττική, αλλά η θερμοκρασία στα βόρεια προάστια το πρωί θα είναι γύρω στο 0. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι μέχρι Μέτρη. Η θάλασσα στο Σαρονικό και το Νότιο Ευωϊκό θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη της Αθήνας μεταξύ 3 και 12 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα 15 Ιανουαρίου, όπως τα είδαν οι δημοσιογράφοι και τα κατέγραψαν οι κάμερες του Mega Channel. Τα τελευταία μας νέα τα μεσάνυχτα. Καλό σας βράδυ.